λόγω της οικονομικής κρίσης. Ηθοποιοί, παρουσιαστές και μοντέλα από την Ελλάδα έβρισκαν στο παρελθόν επαγγελματική διέξοδο στην Κύπρο συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές παραγωγές. Ποιος είναι αυτός που σε κάνει να μελαγχολείς? Σίγουρα όχι το τραγούδι. Έχει τελειώσει, δεν αξίζει να το συζητήσουμε. Όλα άλλαξαν μέσα σε λίγα 24 ώρα όταν η οικονομική κρίση απότομα και γρήγορα χτύπησε την πόρτα των Κυπρίων χωρίς να αφήσει περιθώρια προσαρμογής. Υπάρχει ένα πάγωμα γύρω από κάποια σύριαλ εδώ στην Κύπρο και κάποιες εκπομπές, όπως για παραδείγματος χάρη το Βάλς με 12 θεούς, το οποίο έχουν παγώσει οριστικά τα γυρίσματα μέχρι να ξαναφτιάξει η αγορά. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε φίλοι, και εμείς αγαπούμε. Αλλά εμείς εκεί κάτω στην Ελλάδα έχουμε ακόμα πληγές ανοιχτές και δεν λένε να κλείσουν. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όπως λέει, δέχθηκε προκρίση στην επαγγελματική πρόταση που του έγινε από την Κύπρο. Κανένα δεν περίμενε ότι σε μια αργία θα ξεσπάσει μια τέτοια κρίση που ό,τι χρήματα υπήρχαν σε τράπεζες ήταν δεσμευμένα πιθανότητα για πάρα πολλά χρόνια. Το πόσο θα επηρεαστεί ο ψυχαγωγικός τομέας, τουλάχιστον το δικό μου τομέα, στην Κύπρο, θα φανεί ουσιαστικά με την επόμενη σεζόν. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αφήνω υγεία και μακροημέρες. Αρκετοί καλλιτέχνες έχουν σοκαριστεί. Τα πράγματα είναι όντως παγωμένα. Δεν κάνει κανείς οποιαδήποτε κίνηση, δεν μπορεί να κλείσει καμία συμφωνία, δεν μπορεί να κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όπως αποκάλυψε στο Star σε συνέντευξή του στον Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη, έχασε πολλά χρήματα. Ως καλοί Κύπροι εμπιστευόμαστε τον τόπο μας και νομίζω ότι οι Κύπροι όλοι έχασαν από κάτι, είτε πολύ είτε λίγο. Ο Γιάννης Παλιάρας έκλεινε συχνά δουλειές στην Κύπρο. Όταν ένας ηθοποιός μοντέλο έρχεται στην Κύπρο, συνήθως οι αμοιβές ήταν παραπάνω γιατί θεωρείται και εκτός έδρας. Με μια συμβολική κίνηση, το μοντέλο στην επίδειξη μόδας του Κύπριου σχεδιαστή Νότι έκοψε τα μαλλιά της μπροστά στο κοινό την ώρα που προβαλλόταν ένα βίντεο με την κραυγή αγωνίας των Κύπριων πολιτών.